κουτσουνάκια μου! Γεια σας, αγάπες μου! Πώς είστε, πώς είστε, πού πήγατε το τριήμερο, τι κάνατε, περάσατε όμορφα! Ουράκι! Μουγκό είναι? Ουράκι ή πουράκι. Πουράκι και ουράκι μαζί! Ουράκι μου, τι κάνεις? Καλά, ρε Μαντώ. Πώς είσαι, πώς πέρασες το τρίμερο? Τέλεια, τέλεια. Μαντώ, τέλεια. Ωραία, πέρασες. Ναι. Πήγες μετά τη συζύγου και μετά του ιού κάπου? Ναι. Πού? Ναι. Σε κάτι, λιβάδια. Έφαγες σκορδαλιά. Μπακαλιάρο σκορδαλιά. Α, ναι, ναι. Έφαγες. Μπράβο, ουράκι μου. Λοιπόν, κουτσουνάκι μου, ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ καλά. Εμείς εννοείται ότι την Παρασκευή ήμασταν εδώ σε ένα ειδικά εξαιρετικό αφιέρωμα στην 25η Μαρτίου με το Loca Report. Επίσης, Δευτέρα σήμερα, τσάνγκαρο Δευτέρα, πάλι είμαστε εδώ. Ρε παιδιά, σας πω λίγο κάτι. Εγώ δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς αυτό που παθαίνω κι εγώ. Αλλά όταν έχει προηγηθεί τριήμερο, όταν, ας πούμε, δεν έχουμε πολλές υποχρεώσεις να κάνουμε και ούτε σχολεία έχουμε, ούτε φροντιστήρια έχουμε, ούτε δουλειές έχουμε και μετά πρέπει να εγκληματιστούμε την τζακαροδευτέρα στη δουλειά, λίγο κάθεται κάπως, ρε παιδί μου, κάθεται λίγο βαρύ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει, δεν μας πτωεί καθόλου, διότι το Loca Report είναι εδώ, ενωμένο δυνατό, να σας παραπληροφορήσει για τα πάντα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, πριν... Α! Αλλάξατε την ώρα! Την αλλάξατε την ώρα, ουράκια μου! Ε, την αλλάξατε, πήγαμε μία ώρα μπροστά, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Δηλαδή τώρα που με βλέπετε, που είναι 2 η ώρα, με την παλιά την ώρα θα ήταν μία. Γελάνε. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Το περίμενα πώς και πώς να αλλάξει η ώρα. Τώρα να μου πείτε γιατί το περίμενες. Το περίμενα γιατί την Κυριακή καθόμουνα, που λέτε είχα πάει σε μία καφετέρια. Και καθόμουνα και εκεί που καθόμουνα έκανα στην παρέα μου. Για κοιτάξτε λίγο έξω. Έχει πάει 7:30 και δεν έχει ακόμα ανοιχτώσει. Για κοιτάξτε λίγο έξω, ανοιχτώνει 8 παρά. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι έρχεται το καλοκαίρι. Άσχετο, αλλά... Ωραία δεν είναι να πηγαίνεις στο σπίτι σου και ακόμα να είναι μέρα. Ξέρω εγώ, άμα τελειώνεις εσύ από το φροντιστήριο στις 6-7 η ώρα, έχεις ακόμα ώρα. Φεύγεις, πηγαίνεις προς το σπίτι σου και είναι ακόμα η μέρα. Κατάλαβες, έχει αλλάξει το ωράριο και μας άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, ουράκι μου, τι σου έλεγα τώρα πριν βγούμε στον αέρα. Όπως καθόμουν στον καναπέ, με παίρνει ένας δημοσιογράφος τηλέφωνο για μια συνέντευξη. Έτσι, σε ένα site και στην εφημερίδα της ΑΕΚΑΡΑΣ. Πιανείς? Της ΑΕΚΑΡΑΣ. Έχεις κανένα πρόβλημα? Αχκούλα. Αχκούλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, και εκεί που μιλάμε με το γλυκύτατο δημοσιογράφο, μου κάνει να σε ρωτήσω κάτι. Λέω, ναι, μου λέει, το ουρί ποιος είναι? Το ουρί, λέω... Αυτός 1-0. Το ουρί, λέω, είναι το διάσημο, λέω, ουρί στην Οικουμένη. Υπάρχει, λέω, άλλο ουράκι μου κάνει, είναι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, λέω, είναι. Το έχεις πάρει, λέω, χαμπάρι, το έχεις πάρει είδηση. Είναι οχτρός μας, λέει. Όχι, λέω, δεν είναι οχτρός μας. Απλά κάθε φορά όπου μιλάμε για ποδοσφαιρικά, το ουρί πετάγεται σαν να μην πω τι και δεν ξέρει τι του γίνεται. Τι να κάνουμε, ουράκι μου, τι ναι, να κάνουμε. Καταλήξαμε τώρα, δηλαδή. Όχι, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είσαι μια διασημότητα πλέον. Ναι. Πώς κυκλοφορείς στον δρόμο? Πες μου λίγο πώς κυκλοφορείς στον δρόμο που δεν σε ξέρει κανείς, αλλά σε ξέρει και παράλληλα. Κατάλαβες? Δηλαδή, ουράκι, ουράκι, πόσο σε αγαπώ, θα έρθω να σε σπάσω το ξύλο, ναι, στο διάλειμμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ουράκι, την προηγούμενη εβδομάδα πήγες στο πρώτο The Booth, Bad Made for Music. Αν πήγα, λέει. Αν πήγες, πώς πέρασες? Καταπληκτικά. Μία exclusive dance εμπειρία με φανταστική μουσική και non-stop χορό ήταν εκεί και μόνο και μόνο για σένα. Τέλεια ήταν, μαντώ, δε. Ήπιας bad. Ήπια. Bad. Ήπια. Χόρεψες? Ναι. Πώς σου φάνηκαν οι Playmen? Τέλει. Καταπληκτική. Καταπληκτική. Αγέροχη. Αγέροχη, σε αρέσανε. Άτιμο, άτιμο. Λοιπόν, πραγματοποιήθηκε, όπως σας είπα, το πρώτο Bad Made for Music Project. Λίγοι τυχεροί είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν αυτή την εμπειρία από κοντά. Αν θέλετε κι εσείς όμως να είστε ένας από τους επόμενους 50 τυχερούς όπου θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν αποκλειστικά σε αποκλειστικά DJ sets και exclusive parties, μπείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ στη σελίδα, στη Facebook page της Bad Greece και θα ειδοποιηθείτε από τους ανθρώπους του Bad Made for Music Project αν είστε ο τυχερός. Λοιπόν, έχω να σας πω, παιδιά, τώρα θα βγω λίγο σε break, αλλά έχω να σας πω ένα διαγωνισμό που θα γίνει στο Athens Metro Mall και έχει να κάνει με το μεγαλύτερο μουσικό χορευτικό
project της μόδας αλλά και της μουσικής. Φυσικά μιλάω για το Mad Gog 2016 by Apparel Sprint, στο οποίο θα έρθει και έχω ωραίο διαγωνισμό. Έχω επίσης πάρα πολλές έτσι, συνεργασίες, να σας πω, διάφορες ειδήσεις, διάφορα events, πάρα πολλά σήμερα. Λοιπόν, και επίσης φυσικά θα επισκεφτούμε και τη σελίδα του madtv.gr και θα δούμε ένα λάγνο κορμί, ακουσουράκι. Ναι. Θα δούμε ένα μελανούρι, που λες κι εσύ, μια μελαχρινή ύπαρξη να χορεύει στα τραπέζια. Ποια είναι αυτή? Το θέλεις. Δεν ας τα πω από τώρα. Επίσης κάποιος δεν είναι καλά και έγραψε στο Twitter «Είμαι χάλια». Γνωστός. Θα σου πω ποιος είναι αυτός. Γνωστός στην πάση. Όποια πέτρα και αν ζηκώσεις, το βρίσκεις από κάτω. Θα σας πω μια έρευνα που σας έλεγα για την ώρα που έχει αλλάξει, η οποία βλάπτει την υγεία. Και θα σας δείξω και ένα μωρό το οποίο γεννήθηκε με μαλλιά. Ακουσουράκι. Ναι. Λοιπόν, δώσε μου το break και έρχομαι. Πω ρε Άγη, πάλι το κομμάτι μου έβαλες. Πάλι το κομμάτι μου, δε. Άκη. Κανονικά τώρα, συγγνώμη, αλλά θα το πω. Αυτό το τραγούδι της Σελίνας Γκόμες. Ναι. Δεν πρέπει να σκοθώ να το χορέψω ένα τραπέζι. Ναι. Πρέπει να σκοθώ να το χορέψω. Κάτσε να σου βάλουμε και να... Κάτσε να πάω πάνω στην τηλεόραση. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, πάρ' το λίγο δυνατά. Να σου φέρουμε και το πίτι. Πού είναι εκεί μέση μου, τι να κάνω. Γιατί, Μάτω. Τι. Τι είναι αυτό, τι, παρέλα χορός. Ξέρεις γιατί χορεύω, έτσι. Τι είμαι σερβιτόρα. Το δίσκο που τον πας. Το δίσκο. Ξέρεις γιατί χορεύω έτσι, ουράκι μου. Και ουριά μου να σας πω γιατί δουλεύω, πρέπει να πω. Γιατί χορεύω γιατί έτσι. Γιατί δουλεύω, ενώ είμαι στην τηλεόραση γιατί, και κάνω και τον καρσόνι. Γιατί χορεύω έτσι, λοιπόν. Γιατί δεν χορεύω μόνο εγώ πάνω στα τραπέζια και στις τηλεοράσεις, αλλά χορεύει και αυτή. 1-0. Δώσ' την. Δώστε, σε παρακαλώ πολύ. Δώστε. Νάτι. Την βλέπεις ένα τσιφτετέλι που ρίχνει. Βρε, πάρ' το κινητό από τη μέση να δούμε. Κοίταξε την λίγο καλύτερα. Είναι λίγο σκοτάδι. Κοίτα τι γίνεται. Κοίτα εδώ. Πάρτι. Πάρτι και... Εδώ κοίτα με την πλεξίδα που ανέβηκε πάνω στη σκηνή. Με την πλεξούδα. Αν θέλεις μπορούμε να βάλουμε και τέτοιο, ε. Τι. Μόνωση. Τι μόνωση. Ξέρω εγώ. Λοιπόν. Τα σπασε η Σελίνα Γκόμες, παιδιά μου, σε νυχτερινή της έξοδο από ό,τι βλέπετε, η οποία ήταν υπέρλαυρη καθόλου, με την κοτσιδούλα της εκεί πέρα, με την πλεξιδούλα της, αναστάτωσε τα πλήθη, το έριξε έξω και ανέβηκε στο τραπέζι και άρχισε να χορεύει, αλλά δεν την πτώησε καθόλου το γεγονός ότι είχε πάρα πολύ κόσμο από κάτω και σου λέει, δεν με νοιάζει, τώρα που ήρθα στο Τσακίρ Κέφι, τώρα θα ανέβω κι εγώ να χορέψω. Έτσι χορεύεται αυτό. Ναι, αλλά ξέρεις τι, για να σηκωθώ εγώ να χορέψω, θέλω κάτι ξεσηκωτικό. Βάλε μου μια φουρέιρα! Βάλε μου κάτι, ρε παιδί μου, ένα ξέρω εγώ πιο ανεβαστικό, κατάλαβες. Δεν έχουμε ξαναδεί πιο σεξι εμφάνιση της Σελίνα Γκόμες, η αλήθεια είναι. Αυτή τη φορά ανέβηκε, λέει, και το ανέβασε και στο Instagram το βίντεο, το οποίο διασκέδασε με την ψυχή της πραγματικά. Βρίσκεται σε πάρτι αραβώνων φίλη της στο Τέξας και είναι στο Τσακίρ και. Θες να σου χορέψω? Για χορέψε. Δώσε μου το δυνατά. Μισό λεπτό. Βλέπετε και τα υπερσύγχρονα φώτα. Ένα λεπτάκι. Τι κάνεις μωρέ, θα πάρεις κανένα λουμπάκο. Τι έγινε εδώ. Έλα, δώσε το δυνατά. Ωραία, ακούτε και... Ωπα, δώσε. Ο έρωτας πεθαίνεις. Μου μέσα στην καρδιά μου. Πού είσαι, λοιπόν, ρε παιδί μου. Πρόσεξε να δεις, ουράκι μου. Όχι, γιατί δεν κατάλαβα. Θέλω να ξαναράξεις, γιατί κουράστηκες. Τι παραπάνω. Ρε, εσύ να σου πω λίγο κάτι. Πω, κάνω, ρε, εσύ, παιδιά, έχεις γίνει. Παιδιά, κάνω μια χορευτική κίνηση. Ένα έτσι, ένα τσαλίδι. Ένα από εδώ, ένα από εκεί και λαχανιάζω. Τι έχει γίνει. Σε σου το πα. Χθες πήγα στο τατόι. Πού? Στα ανάκτορα. Ποια ανάκτορα? Του τέως, του βασιλιά. Του? Την εξοχική κατοικία. Τι έκανες, και εσύ είχε φωνάξει να πιείτε καφέ? Όχι. Πήγα με το σκυλί μου.
Πήγαμε το σκυλί και άρχισα και έτρεχα. Και χάθηκα μέσα στα δάση. Το σκυλί τίποτα, δεν κουνάει. Τίποτα. Ευτυχώς που με βοήθησε το σκυλί να βρούμε την πόρτα της εξόδου. Γιατί θα είχα ακόμα εκεί θα τριγύριζα. Λοιπόν, πώς πέρασε εκεί? Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ωραία, δεν είναι? Πάρα πολύ, πολύ ωραία με στη φύση, αλλά την ώρα που πήγα έβρεχε. Πολύ ωραία. Και έτρεχα μέσα στη βροχή μαζί με το σκυλί. Με άσπρα. Λοιπόν, με άσπρα, ναι. Με μια φανελίτσα άσπρη. Λοιπόν, εγώ να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θυμάστε που σας έλεγα πριν ότι έχω πάρα πολύ ωραίους διαγωνισμούς που αφορούν στο Madwalk. Πες ωραία. Άκουσε να δεις τώρα. Άκου να δεις, σουράκι μου, να δηλώσεις και εσύ συμμετοχή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, διαγωνισμός Fashion Studio στο Athens Metro Mall. Τώρα είναι η ώρα για σας, αγαπημένοι μου Fashion Addicts. Το Madwalk 2016 by April Spritz έρχεται και υποστηρικτής και φέτος είναι το Athens Metro Mall. Το πρώτο εμπορικό κατάστημα λοιπόν στα νότια προάστια σας δίνει την ευκαιρία, εάν θέλετε κι εσείς να λάμψετε πραγματικά στο χώρο της μόδας αλλά και της μουσικής, τσεκάρετε το ειδικό tab σας παρακαλώ πολύ στο fanpage του Mad TV στο Facebook και πάρτε μέρος σε ένα διαγωνισμό ο οποίος λέγεται Fashion Studio Athens Metro Mall. Τώρα, τι θα γίνει αυτό? Το πρώτο εμπορικό κατάστημα θα διοργανώσει όπως και πέρσι. Θυμάστε που πέρσι, κάτι είχε κάνει το Athens Metro Mall και είχε την ευκαιρία ένα αγόρι και ένα κορίτσι να λάβει μέρος στο catwalk του Madwalk. Ναι. Φέτος θα γίνει όχι κάτι αντίστοιχο. Φέτος κάποιος από εσάς πάλι θα έχει την ευκαιρία να λάμψει στο Madwalk, αλλά δεν θα σας πω από τώρα τι ακριβώς θα κάνει. Θα το φυλάξω για έκπληξη. Δώσε μου ένα break και έρχομαι. Τώρα. Τι έπαθα? Τραγουδάω. Τι είναι, τίποτα. Τι είναι τώρα? Τραγουδάω, ρε. Τραγουδά. Αυτό ξέρεις πως χορεύεται έτσι. Καλά, είναι λατινικό. Πού τα έχεις μάθει όλα αυτά? Λοιπόν, μιας και που έβαλες τον Justin τον Bieber, θα σου πω μία είδηση για τον Justin Bieber. Ναι. Αυτή που προλόγησα στην αρχή, αλλά δεν είπα ποιος είναι. Θα την αποκαλύψω τώρα. Λοιπόν, δεν είναι καλά. Είναι χάλια. Δεν το λέω εγώ δηλαδή, αλλά το είπε ο ίδιος. Παιδιά, το ανακοίνωσε στο Twitter του. Έγραψε ένα tweet το οποίο έγραψε «Είμαι χάλια» και σε αυτό οι believers έπεσαν κάτω και καταρακώθηκαν. Γιατί έγινε τώρα αυτό, γιατί το έγραψε, γιατί πραγματικά είναι χάλια και θα σας εξηγήσω το λόγο. Ήταν να γίνει ένα meet and greet με τους αγαπημένους θαυμαστές του Justin Bieber, αλλά ο τραγουδιστής αναγκάστηκε να ακυρώσει όλα τα meet and greet που έκανε μαζί τους. Για ποιο λόγο? Η ομάδα του Bieber λέει, είπε ότι η ακύρωση οφείλεται σε ένα περιστατικό ασφαλείας. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου event που έκανε ο Justin Bieber σε ένα show του, υπήρχε λέει, ένα περιστατικό που οδήγησε την ομάδα να επανεξετάσει το πώς θα χειριστεί τις συναντήσεις με τους fans. Πρόκειται για ένα νέο tour με νέα μέρη κάθε βράδυ. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστούμε τα πάντα με τον καλύτερο τρόπο και πρέπει να ακυρώσουμε τα meet and greet. Προφανώς, λέει, θα αποζημιώσουμε τους fans με επιστροφές ή αλλαγές με άλλα πακέτα VIP. Τώρα αυτό είναι μεγάλο πλήγμα, ουράκι μου. Δεν είναι πράγμα. Συγγνώμη, με συγχωρείς πάρα πολύ, έτσι. Να έχω πάει εγώ τώρα να έχω δει το Γιάννη Κότσιρα. Αυτό είναι τρελά. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Με συγχωρείς. Εγώ δεν είμαι μια κοτσιέρ. Κότσιερ. Εγώ. Τι είμαι? Κότερ είσαι και φαίνεσαι. Λοιπόν, είμαι εγώ και παίρνω το παράδειγμα του Γιάννη Κότσιρα γιατί. Είμαι κότσιερ. Έχετε το ίδιο μαλλί. Πώς να το. Ναι, όχι, εντάξει. Όχι, δεν έχουμε το ίδιο μαλλί. Τι, το ίδιο, έτσι. Ίσιο είναι καθινού, καρφί. Όχι, καρφί είναι καθινού. Λοιπόν, άκουσε τώρα λίγο να σου πω. Είμαι εγώ κότσιερ, εντάξει, και έχει πάει ο Γιάννης Κότσιρας να τραγουδήσει σε μια συναυλία. Ναι. Ωραία! Ναι. Και θέλω εγώ να κάνω meet and greet μαζί του. Στο Κοατσέλα, ναι. Ναι. Λοιπόν, και θέλω εγώ να κάνω meet and greet μαζί του. Και είναι το όνειρό μου να το συναντήσω. Και θα έρθουν ξαφνικά να μου πούνε ότι α, ξέρεις κάτι, ο Γιάννης. Έχει κόψιμο. Όχι, μπορεί και αυτό. Να ακύρωσε το meet and greet με τους fans του και σου ζητάει πάρα πολύ μεγάλα συγγνώμη. Και γράφει και στο Twitter είμαι χάλια. Δεν θα ανησυχήσεις εσύ γι' αυτό. Δεν θα πεις άνοιξε πέτρα για να μπω. Αυτό πάθανε και οι believers, αλλά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω να δοθεί μια λύση σε αυτό το, πώς να το πω, σε αυτό το πρόβλημα
και ο αγαπημένος τους τραγουδι... και να έχουν τη δυνατότητα να δουν τον αγαπημένο τους τραγουδιστή από κοντά. Λοιπόν, θα πάω λίγο στην έρευνα της ημέρας, γιατί σας τη χρωστάω και σας είχα πει ότι στην αρχή άλλαξε η ώρα, σωστά. Ολόσωστα. Τι είναι. Επειδή άλλαξε η ώρα όμως, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, λένε ότι βλάπτει στην υγεία μας. Ναι. Βεβαίως, να σου το εξηγήσω γιατί. Επηρεάζει, λέει, το βιολογικό ρολόι. Με συνέπεια να προκαλείται μια μικρή σύγχυση στον οργανισμό. Για τους περισσότερους ανθρώπους δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά για ορισμένους η αλλαγή ώρας μπορεί να πυροδοτήσει κάποιο σοβαρό καρδιαγγειακό επεισόδιο. Αλήθεια. Βεβαίως. Εσένα τι παρενέργεια σου προκάλεσε? Ποιο, η αλλαγή ώρας? Ναι. Άλλαξε η ώρα που πήγαινα τέτοιο το πρωί. Τουαλέτα. Ναι. Ήμουνα σίγουρη. Δηλαδή, τώρα πας μία ώρα μετά ή μία ώρα πίσω? Ξυπνάω αναγκαστικά την ώρα που πήγαινα. Πώς γίνεται αυτό? Το βιολογικό σου ρολόι χτυπάει κάθε μέρα την ίδια ώρα το πρωί. Αλήθεια. Ναι, αμέ. Αμάρα, παιδί μου, μονάντερος είσαι πια. Μονάντερος. Δεν έχω συναντήσει άλλον άνθρωπο, ρε παιδιά, ο οποίος πραγματικά να έχει την καλύτερη του φίλη να είναι η τουαλέτα. Τι λες, εδώ, μωρέ. Το ουρί. Μωρέ, τι λέω. Πού σε χάνω, πού σε βρίσκω, παιδιά, τον επέρνω τηλέφωνο. Πού είσαι. Δεν μπορώ να μιλήσω. Έχω τη συσκευή εκεί του σπιτιού. Τυχαίνει. Α, την έχετε τοποθετήσει στην τουαλέτα εσείς τη συσκευή, ε? Γιατί περνάω πολύ ώρα. Ρε σιούρι τώρα να σου πω λίγο κάτι. Συγγνώμη παιδάκια μου τώρα, συγγνώμη ουράκια μου. Ναι, ναι. Θα κάνουμε μια συζήτηση επιπέδου. Επιδερμική και επιπέδου όπως κάνουμε πάντα εδώ στο Λεοκαρύπορ. Ρε σιούρι να σου πω λίγο κάτι. Ποτέ δεν καταλάβαινα τους ανθρώπους που όταν πηγαίνουν στην τουαλέτα παίρνουν περιοδικά. Παίρνουν περιοδικά. Ναι. Για ποιο λόγο? Μην τελειώσει το χαρτί, Μαντώ. Είσαι κι εσύ από αυτούς. Τι? Είσαι και εσύ από αυτούς. Κοίτα, τώρα πια δεν υπάρχει περιοδικό, οπότε παίρνουμε τάμπλετ. Άσε που δεν κουράζεται και το χέρι, ενώ με το περιοδικό πιανόσουνα λίγο. Και πώς τι κάνεις τη δουλειά. Τώρα το τάμπλετ το κρατάς όπου θες τον αέρα, δε. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι, έχει τώρα σοβαρά ρε ουράκι. Έχω περάσει τρεις πίστες Candy Crush στο τέτοιο. Αλήθεια. Δεν περιόντουσαν με τίποτα, φαντάσου πόση ώρα έκατσα. Ωραία, και αυτές τις πίστες που τελειώνεις εκεί μέσα. Φαντάσου είχα μου διάσει, δεν μπορούσα να σηκωθώ όρθιος μετά. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω. Γιατί δεν τελειώνεις τις πίστες σου στον καναπέ του σαλονιού? Είναι το μόνο μέρος που έχω ησυχία, Μαντώ. Γιατί θέλεις αυτοσυγκέντρωση για να παίξεις Candy Crush? Βέβαια. Τι, να έχω εκεί το παντέλο να περνάει να... Αυτό να μου πεις. Ρε τι τραβάτε κι εσείς. Δεν περίμενα να είσαι δυσκύλιος. Τι να είμαι? Εννοώ... Δεν περίμενα να... σε αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, να... Ναι. Να έχεις, ρε παιδί μου, να έχεις δυσκυλιότητα. Πετάμε ένα λεφτά. Τρώμε και δεν χρειάζεται. Έλατε. Αυτό που το πας, να τρως γιαουρτάκια. Τσάμπα λεφτά. Να τρως γιαουρτάκια, ουράκι μου. Λοιπόν, αχ, Χριστέ μου, τι λέμε, πραγματικά τι λέμε. Αλλά να σας πω κάτι, όχι, με συγχωρείτε πάρα όλα πολύ. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Μέσα στη ζωή δεν είναι και αυτό. Δεν έχουν γίνει ειδικά ολόκληρα αφιερώματα, ολόκληρα προϊόντα που έχουν βγει, τι γιαούρτια, τι το ένα, τι το άλλο για αυτό το πρόβλημα. Αμέ. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά. Εγώ έχω το αντίθετο. Εσύ έχεις το αντίθετο, ναι. Πού σε κάνω, πού σε βρίσκω, γι' αυτό σου λέω, εκεί πέρα είσαι, όλη μέρα και όλη νυχτή. Λοιπόν, όμως. Εγώ να σας πω και κάτι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σημαντικό, όπως σας λέω, γιατί κάθε φορά εδώ πέρα σας πληροφορούμε για τα νούμερο 1 events και τα νούμερο 1 happenings, αλλά και τις νούμερο 1 εκπλήξεις. Αυτή τη χρονιά σας είπα ότι το Mad Gog 2015 by Aperol Spritz θα έχει πάλι ένα τρομερό catwalk, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 2016. 2016, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Θα κάνει χαμό φέτος η ΜΕΤ, που στην περσινή πασαρέλα πραγματικά ενθουσίασε. Θα δείτε κορμιά αλαβάστρινα κάνουν πασαρέλα στο Mad Gog 2016 by Aperol Spritz με τα νούμερο 1 μαγιό και εσώρουχα, αλλά και γυαλιά ηλίου, όπου βγάζει η ΜΕΤ με ιδιαίτερο στυλ. Σας τα από αυτά? Α, άμα δεν σας τα είπα, σας τα λέω τώρα, διότι περιμένω πραγματικά κι εγώ να δω την πιο sexy και super πασαρέλα. Όλοι γνωρίζουμε φυσικά την εταιρεία ΜΕΤ με το εκλεπτισμένο στυλ, αλλά και το ιδιαίτερο design, όπου και φέτος πάλι θα λάβει μέρος στο Mad Gog 2016 by Aperol Spritz. Λοιπόν, δίνω ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφω, θα διαβάσω μηνυματάκια σας και θα πούμε κι άλλα. Θα πούμε κι άλλα, πολλά. Θα σε ένα break. Big is your hand, and the arms in my hand. Sweet, sweet.
χριστουγεννιάτικο τσάκαρο Δευτέρα. Μετά από τριημεράκι είμαστε εδώ ανανεωμένοι, δυνατοί και φρέσκοι. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο σας έχω ετοιμάσει γουράκι να σας πω μία περίεργη είδηση. Την οποία την είδα και τη διάβασα εδώ τώρα πριν από λίγο. Και πραγματικά όμως χάρηκα γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο το μωράκι που θα δείτε τώρα σε λίγο. Αλλά είναι και παράδοξο γιατί γεννήθηκε με μαλλιά. Ναι, τι. Γεννήθηκε με μαλλιά. Πιανού. Δικά του. Παιδί είναι. Παιδί. Τι. Ναι, είναι μωράκι. Ναι. Παιδάκι λίγων ημερών. Ναι, ναι. Και τι. Και γεννήθηκε με μαλλιά. Και τι έγινε. Ναι, αλλά τι μαλλιά. Δες τη μαλλιά. Έτσι γεννήθηκε. Τι είναι αυτό, με χωρίστρα. Παιδιά, γεννήθηκε με αυτό το μαλλί. Πλάκα κάνεις τώρα. Όχι, ειλικρινά σου, σοβαρά σου μιλάω. Γεννήθηκε, παιδιά, με αυτό εδώ το μαλλί και μάλιστα βγήκε, λέει, και σαν καλοχτενισμένο. Λέει, ποιος με μαλλί. Έλβις είναι. Με μαλλί κομμωτήριου. Παιδιά, πραγματικά το μωρό Έλβις είναι αυτό. Εδώ είναι και, όπως βλέπετε, και η μανουλίτσα του. Η φωτογραφία αυτού του νεογέννητου τη δημοσίευσε η Reddit πριν από τρεις ημέρες και έριξε το διαδίκτυο. Γιατί αφού... το έριξε. Το έριξε κάτω, ρε παιδί μου, το διαδίκτυο. Γιατί τώρα, κοίταξε, έχεις δει εσύ τώρα να γεννιέται πραγματικά μωράκι με τόσο μαλλί. Να είναι, και όχι μόνο να έχει τόσο μαλλί, αλλά να είναι και καλοχτενισμένο και τακτοποιημένο. Συνήθως τα νεογέννητα έχουν, λέει, λεπτά και λίγα μαλάκια, αλλά άλλα λιγότερα και άλλα περισσότερα. Αλλά η εικόνα, λέει, της κόμης αυτού του μωρού δεν θα μπορούσε παρά να γίνει viral. Καλά, ναι, ρε Μαντώ, ειλικρινά, ρε, δεν είναι νεογέννητο αυτό. Αν τι είναι. Σίγα τόσο μεγάλο. Τι μεγάλο, βρε. Τεράστιο πόσο... είναι. Ένας, πώς ενός να είναι. Έτους, ενός ναι. Μήνα, καλέ. Τι έτους. Ενός μήνα, ρε Μαντώ, ναι. Γιατί εσένα ο Παντελής είχε βγάλει τόσο πολλά μαλλιά στον μήνα. Ναι. Τόσα μαλλιά. Όταν γεννήθηκε, όχι. Παιδί μου, τόσα μαλλιά. Μου μα είναι ενός μήνα. Δεν είναι ενός μήνα, είναι πιο μικρό. Κάτσε, περίμενε. Θα δούμε πόσο είναι. Είναι μεγάλο, μα το φαίνεται μεγάλο. Δεν είναι μεγάλο. Τρίμηνο πρέπει να είναι. Συγγνώμη, και πάλι, πες ότι είναι και τρίμηνο. Πέντε ελέγχους, κάτσε, περίμενε. Για αυτό. Ωραία. Το ξανθό δεν λέμε για εκεί. Ξαν... Όχι το για το ξανθό, βρε. Με τη φράτζα. Βρε, το ξανθό με τη φράτζα είναι η μάνα του. Μάνα του είναι. Εγώ σου λέω. Έλα, για το μικρό, μικρό, βρε. Το μελαχρινό σου λέω, αυτό εδώ πέρα το κουτσουνάκι. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Έχεις ξαναδεί εσύ μωρό, πες ότι είναι και τριών μηνών, έτσι, πες ότι είναι και τεσσάρων. Ναι. Έχεις ξαναδεί εσύ μωράκι με τόσο πολύ μαλλί. Και όχι, όχι. Ρε εσύ, λες αυτό το μωρό να γίνει ο Γουλβερίν. Μόνο ο Χάκος. Και ο Χάκος έτσι πρέπει να είναι. Και ο Χάκος έτσι πρέπει να είναι, ναι, τώρα πλάκα πλάκα που το λες, αλλά... Απλά είναι καρφί, καρφί το μαλλί. Σκέψου τώρα αυτό το μωρό που έχει γεννηθεί με τόσο τρίχα. Πόση τρίχα θα έχει. Μην το πεις τώρα, όταν... για το παιδάκι δεν τρέπεσαι λίγο. Περίμενε, με συγχωρείς. Τι να, δεν θα έχει πολύ τρίχα. Δεν θα έχει πολύ τρίχα όταν μεγαλώσει. Α. Τι, δεν θα έχει, ξέρω εγώ, στο δημοτικό, άμα γίνει πολύ τριχωτό, άμα έχει έντονο πρόβλημα τριχοφυΐας. Σιγάρα μάτω, στο κεφάλι τα έχει. Όχι, αλλά άμα έχει τόσο πολύ τεστοστερόνι, ούτως ώστε αναπτύξει και σε άλλα μέρη του σώματος του τριχοφυΐα. Τύχο-τύχο στους μαθητές τότε. Τύχο-τύχο, μωρέ. Φαντάζεσαι. Και... Μα είναι και πολύ όμορφο. Πού σου, καμάρι μου. Πού σου να σε χαίρεται τη μανούλα σου. Πόσο χρόνο είναι η μαμά. Μάτι. Η μαμά τώρα από την κόβω εδώ είναι καμιά τριανταριά. Α, δεν κάνει. 33, 34 δεν σου κάνει. Τι είναι, πολύ μικρή για σένα. Δεν κάνουν αυτά, δεν. Γιατί δεν. Μικρή μανούλα κάνει. Είναι, ναι. Λοιπόν, άκουσα τώρα να σου πω κάτι άλλο πάρα πολύ ωραίο. Φεύγω από το μωρό και πηγαίνω στην Age and Go σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ. Όχι, άκουσα με λίγο τώρα. Σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών διοργανώνει το Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ Νέων. Τώρα είναι σημαντικό αυτό. Σε αυτή τη γιορτή πολυπολιτισμικότητας και νεότητας θα εμφανιστούν ζωντανά το Team Panale, στο Team Panale, συγγνώμη, η Ήβη Αδάμου και οι Αλχημιστές. Και αν θέλετε και εσείς πραγματικά να πάτε να απολαύσετε αυτούς τους αγαπημένους καλλιτέχνες, αλλά να στηρίξετε και την Ace and Go, Δευτέρα σήμερα, 28 Τρίτου, be there, η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Ούτως ή άλλως και οι Αλχημιστές, αλλά και η Ήβη Αδάμου έχουν μεγάλο κοινό, νομίζω, και... αν πρόκειται για αυτό το μεγάλο ελληνικό φόρουμ μεταναστών, ειδικά τώρα στις μέρες μας που είναι και πιο επίκαιρο από ποτέ, νομίζω ότι πρέπει να πάτε να το επισκεφτείτε. Λοιπόν, πηγαίνω γρήγορα γρήγορα να διαβάσω τι μου έχουν στείλει τα κουτσουνάκια μου, τα ουράκια μου, μήνυμα στο @lokareportmadtv. Για να δω λίγο τι μου έχετε στείλει σήμερα. Λοιπόν, να δώσω τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου στην Κατερίνα. Oh, καινούργια.
στον Νίκο, στην Εφέλη, την ποιήτρια του Local Report, στο Γιώργο, αλλά και στην Αναστασία και πηγαίνω ευθύς αμέσως να διαβάζω το σχόλιο του Νίκου. Καλημέρα, λέει, και καλή εβδομάδα. Γεια σου, Νικόλα μου. Γεια σου, αγάπη μου. Περιμένω τα μηνυματάκια σου. Να δώσω τα φιλιά μου στην Αθανασία, τη Μητσοπούλου. Και επίσης θα πάω να διαβάσω και ένα μηνυματάκι και ένα ποιηματάκι που μου έχει στείλει η ποιήτρια του Loca Report μέσα από τη συλλογή Loca Report Poetry και θα κλείσω έτσι και τη σημερινή εκπομπή. Τσίκο. Καλά. Βάλε μου την Πέμπτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Την Πέμπτη, δεν θες την τέτοια. Ποια έβαζα τις προάλλες. Την Έκτη. Γιατί τις μπερδεύω, πόσο έχει κάνει. Ντόπις την είχες βάλει. Αυτό, δώσω μου λίγο, δώσω μου ένταση. Κάτσε να ανέβω. Πάτε, ανέβα στο θρόνο, κι άλλο, ψωνάρα. Κι άλλο, κι άλλο, δώσω κι άλλο. Α, ήταν για την 25η. Ποια? Για την 25η Μαρτίου, αλλά τη διαβάζω εγώ σήμερα. Γιατί δεν το διάβασα την Παρασκευή. Για μια σημαία πέθαναν Έλληνες 1100. Για να μην ζουν τα παιδιά της κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Και με αυτό το ποίημα... Καταπληκτικό, ήταν πολύ... Σ' άρεσε? Ναι. Κατσάρωσε η τρίχα σου που μου είπες και τις προάλλες και το βλέπα, το βλέπα και είχα λιγωθεί στα γέλια. Λοιπόν, ουράκια μου. Κουτσουνάκια μου όμορφα, σας περιμένω αύριο στις 2 η ώρα το μεσημέρι εδώ. Θα στρατοπεδεύσω εδώ, δεν θα φύγω, δεν θα πάω πουθενά. Θα κοιμηθώ σε αυτόν εδώ τον καναπέ και 2 η ώρα θα ξαναβγώ και θα σας περιμένω. Τα λέμε αύριο, σας φιλώ, σας αγαπώ. Στείλτε μου και καμία φωτογραφία τη Loca Report TV στο Twitter. Γιατί? Έτσι, για να δω τι κάνετε. Τι, λοιπόν, τι, και... Τα λέμε αύριο! Πέφτω εγώ για ύπνο! Ναι. Σας περιμένω αύριο στις 2 η ώρα! Κοιμήσου και τύχη σου δουλεύει τώρα, κοιμήσου. Άντε.